Λοιπόν, να πούμε ότι η κυρία Γιώτα ήταν από την αρχή του επεισοδίου. Μπορεί να μας περιγράψει τώρα αμέσως πώς ξεκίνησαν όλα, ενώ έγινε και η ίδια στόχος όταν οι αστυνομικοί αντιλήφθησαν ότι τους βιντεοσκοπεί και είχε καρέ-καρέ τα όσα συνέβησαν εδώ, στην πλατεία της Νέας Σμύρνης. Mm. Καλή σας ημέρα. Mm. Πείτε μας ακριβώς τι συνέβη, τι είδατε με τα μάτια σας σήμερα και πώς ξεκίνησε το περιστατικό. Χθες, ενώ είχαμε βγει για το καθιερωμένο περίπατο και είχαμε στείλει το 6 και είχαμε τα πάντα κανονικά, κάναμε μια στάση στην πλατεία να ξεκουραστούμε, όπου είδαμε μηχανές της ομάδας Δίας να κάνουν ελέγχους. Mm-hmm. Και κάναν έλεγχο σε μια οικογένεια με δύο παιδάκια που καθόταν. Ζητήσαν τα χαρτιά, όπως βλέπαμε όλοι γύρω-γύρω. Είχαν τις βεβαιώσεις, είχαν τις ταυτότητες, φορούσαν τη μάσκα τους. Mm-hmm. Και είχε πλησιάσει κόσμος να ζητάει εξηγήσεις, γιατί επιβλήθηκε πρόστιμο στη συγκεκριμένη οικογένεια. Τι ακριβώς έκανε αυτή η οικογένεια και της επιβλήθηκε πρόστιμο, εσείς δηλαδή που ήσασταν εδώ και είδατε, τι ακριβώς έγινε, για ποιο λόγο? Η οικογένεια καθόταν με τα παιδάκια τους, τα παιδάκια τους παίζανε μπροστά και η οικογένεια είχε κάτσει για λίγο στο παγκάκι. Οι αστυνομικοί τι τους είπαν? Οι αστυνομικοί ζήτησαν βεβαιώσεις, οι άνθρωποι έδειξαν τις βεβαιώσεις μετακίνησης, είχαν τις ταυτότητες, φορούσαν μάσκα και τους επιβλήθηκε πρόστιμο παρόλα αυτά. Γιατί καθόντουσαν στα παγκάκια? Ναι, γιατί καθόντουσαν στα παγκάκια. Με τα παιδάκια τους. Και πώς συνεχίστηκε το περιστατικό? Κόσμος πλησίασε και ζητούσε εξηγήσεις γιατί επιβλήθηκε πρόστιμο στην οικογένεια εφόσον τηρούσε όλα τα μέτρα όπως ορίζει ο νόμος. Και ξαφνικά άρχισαν να επιτίθενται οι αστυνομικοί, χωρίς λόγο, στους πολίτες που πλησίαζαν. Και έγινε αυτό το σκηνικό που έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο. Χτυπούσαν ένα νεαρό, ο οποίος και αυτός είχε ζητήσει το λόγο. Και χτυπούσαν ένα νεαρό που είχε πέσει στο πάτωμα και απλά φώναζε: «Πονάω, μη με βαράτε». Εσείς πώς γίνεται στόχο? Όλα ξεκίνησαν επειδή σας είδαν να βιντεοσκοπείτε το περιστατικό? Ναι, βιντεοσκοπούσαμε όπως και όλοι οι Νέα Σμύρνη που βρισκόταν χθες στην πλατεία. Βιντεοσκοπούσαμε όλοι και έχουμε τα βιντεάκια που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο. Ναι. Αυτό. Όπου μας είδε ένας αστυνομικός και ήρθε προς το μέρος μας και είπε πως αν το δημοσιεύσουμε θα μας συλλάβει. Σας είπε ότι άμα το δημοσιεύσετε θα σας συλλάβει? Ναι, είπε ότι αν δημοσιεύσω συγκεκριμένα, απευθύνθηκε σε μένα που με είδε. Είπε αν δημοσιεύσω το εν λόγω βίντεο. Θα με συλλάβει. Μάλιστα. Τώρα η οικογένεια... Τι συνέλαβε τελικά? Συνελήφθη? Με την οικογένεια τι όχι, έγινε? Όχι, δεν με συνέλαβε. Η κυρία Βαρελά... Κάλεσαν ενισχύσεις, στην πλατεία έγινε χαμός. Ο κόσμος ήταν εδώ πέρα. Δεν. Να σημειωθεί ότι χθες η πλατεία ήταν γεμάτη με οικογένειες, με μικρά παιδάκια και με καρότσια. Ναι. Να ρωτήσω κάτι, αν μου επιτρέπετε. Ναι, ναι. Ο διάλογος, όταν είπατε ότι ζήτησαν εξηγήσεις, ήταν ήπιος διάλογος μεταξύ, μέχρι ένα σημείο, υποθέτω. Με την οικογένεια, μεταξύ, λες. Με τον νεαρό. Με την οικογένεια, λέω, όταν και μετά τους πολίτες που πήγαν και ζήτησαν εξηγήσεις, είπε η κυρία, από τους αστυνομικούς. Εκεί ο διάλογος ήταν ήπιος μέχρι που υπήρχε το ξέσπασμα των αστυνομικών, έτσι. Στην αρχή, ναι, ήταν ήπιος διάλογος. Πλησίαζαν όλοι όσοι ήταν στην πλατεία χθες και ζητούσαν εξηγήσεις γιατί έχει επιβληθεί πρόστιμο. Εφόσον η οικογένεια είχε μαζί όλες τις απαραίτητες βεβαιώσεις μετακίνησης, φορούσε τη μάσκα της, είχε τις ταυτότητές της. Ναι. Και πώς έφτασαν στα άκρα τότε, πώς έφτασαν στα άκρα η κατάσταση? Πολύ σημαντική η δήλωση. Έφτασαν στα άκρα, δεν ξέρω. Πλησίασαν, άρχισαν να επιτίθενται στον κόσμο που είχε πλησιάσει. Ναι, κυρία Βαρελά, κυρία Γιώτα, ένα λεπτό να σα ρωτήσει. Η κυρία Βαρελά είναι η συνήγορο του περάστου. Κυρία Βαρελά, ένα λεπτό να εξηγεί. Κυρία Βαρελά, μα ακούτε? Ένα λεπτό να εξηγήσουμε ποια είστε στην κυρία που σας ακούει. Είναι η κυρία Βαρελά, η συνήγορος υπεράσπισης των αστυνομικών. Ελάτε, κυρία Βαρελά. Ήθελα να ρωτήσω, αν τυχόν υπέπεσε στην αντίληψη της κυρίας μας, που μας δήλωσε όλα αυτά, τι είχε προηγηθεί? Αν δηλαδή παρατήρησε αυτό το περιστατικό, από τι ώρα και μετά, αν τυχόν θυμάται, και αν ίσως είδε τι είχε προηγηθεί στην πλατεία πριν από λίγη ώρα. Ναι, στην πλατεία δεν είχε προηγηθεί τίποτα. Ήταν ένα κλασικό μεσημέρι Κυριακής, όπως όλες τις ημέρες, που ο κόσμος κάνει βόλτα, βγαίνει να περπατήσει, γιατί είμαστε όλοι μέσα κλεισμένοι. Βγαίνουμε για σωματική άσκηση. Κάποια στιγμή καθόμαστε σε ένα παγκάκι να ξεκουραστούμε, να πιούμε λίγο νερό. Τηρούμε όλα τα μέτρα, φοράμε όλες τις μάσκες μας, έχουμε τις απαραίτητες βεβαιώσεις.